Μετά από την τελευταία ενημερωτική τροποποίηση από τη Γενική Γραμματεία του Αθλητισμού που προσήλθε τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, γίνεται πλέον εμφανέστατο το ότι βρισκόμαστε ως κοινωνία και ως πολιτεία στη φάση της προσωπικής ευθύνης όσον αφορά το βασικό θέμα των τελευταίων μηνών του κορονοϊού. Πλέον και το Αθλητικό Κέντρο της Αμαλιάδος όσον αφορά τα τμήματα εν συνόλο του ποδοσφαίρου και του κλειστού αθλητισμού και του στίβου πλην εκείνων του πολυμπητηρίου, από Δευτέρα θα ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά πλέον και βάσει νόμου και σε συλλογικό. Αυτό, όπως προείπα, επισύρει σοβαρές ευθύνες όχι μόνο στους ανθρώπους του Ηλίου, τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το Αθλητικό Κέντρο, αλλά ιδιαίτερα και κατά βάση και στους ίδιους τους ομίλους, τους συλλόγους και στους προπονητές των αθλητών, αλλά και στους ίδιους τους αθλητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σωστή παρουσία και την προστασία ως υπεύθυνοι πολίτες. Όσον αφορά τα τμήματα τα οποία είναι κάτω των 18 ετών και ιδιαίτερα αυτά τα παιδικά των κάτω των 13 που και αυτά βάσει του καινούργιου νόμου θα μπορούν να προπονούνται, εκεί πέρα πλέον είναι εμφανές ότι μέγιστη ευθύνη για τη σωστή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων θα έχουν τόσο οι προπονητές όσο και οι ίδιοι οι γονείς και οι δαιμόνες των παιδιών. Αυτό δεν το λέμε για να αφαιρέσουμε από τις πλάτες μας τις ευθύνες που μας αναλογούν. Το λέμε για να μπορεί ο κάθε ένας συμπολίτης μας και ο κάθε ένας γονέας να έχει βαθιά γνώση των τεκτενωμένων και να αναλάβει και την προσωπική του ευθύνη κάνοντας τις επιλογές του. Σε ό,τι αφορά τον Ηλίο, εμένα προσωπικά και τους εργαζόμενους μέσα στο Αθλητικό Κέντρο, είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε την προστασία των παιδιών μας με ό,τι προβλέπει ο νόμος. Θέλω μόνο να συμπληρώσω και να τελειώσω λέγοντας ότι από Δευτέρα θα ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία όπως προανέφερα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει όλοι οι αθλούμενοι και οι προπονητές να περάσουν από τα γραφεία του Ηλίου, όπου θα προμηθευτούν και θα συμπληρώσουν συγκεκριμένες φόρμουλες όπως ορίζει ο νόμος από το Υπουργείο, και όλοι οι αθλούμενοι μηδενός εξαιρουμένου θα πρέπει να φέρουν κατά την είσοδό του στο Αθλητικό Κέντρο γνωμάτευση γιατρού καρδιολόγου. Αυτά είναι προαπαιτούμενα. Το λέω για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα κατά την είσοδο. Δεν αρκεί μόνο το έγγραφο του συλλόγου ή η παρουσία του προπονητού. Πρέπει οπωσδήποτε για όλους, ακόμα, το τονίζω, ακόμα και για τους προπονητές, ακόμα και για κάποιους συνοδούς που θα περάσουν την πύλη του Αθλητικού Κέντρου, θα πρέπει να φέρουν μαζί τη γνωμάτευση του καρδιολόγου. Αυτό ήθελα να το κάνω σαφές για όλους τους πολίτες του Δήμου, για να έχουμε μια καλή καλοκαιρινή σεζόν. Τελειώνω λέγοντάς σας μόνο ότι υπάρχει συνολικό πλάνο από τη νέα διοίκηση του Ηλίου που μόλις ανέλαβε, το πρώτο συμβούλιο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα σε μερικές μέρες, για τροποποίηση ορισμένων καταστάσεων, οι οποίες κατά τη γνώμη μας πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Αυτές θα γίνουν και μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, γι' αυτό και θα κοιτάξουμε όσοι όμιλοι χρησιμοποιούσουν το Αθλητικό Κέντρο περίπου προς τα τέλη του Ιουλίου να έχουν ολοκληρώσει τις προπονήσεις τους, για να μπορούμε πλέον απρόσκοπτα στη συνέχεια να φτιάξουμε ορισμένα τεχνικά ζητήματα των γηπέδων, αλλά και να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις και καινούργιες πρακτικές όσον αφορά την έναρξη της καινούργιας περίοδου από Σεπτέμβριο και μετά. Θα σας κρατώ ενήμερους για οτιδήποτε νέο υπάρχει όσον αφορά τον Ηλίο και όσον αφορά το Αθλητικό Κέντρο. Προς το παρόν, επαφίεμαι όπως πάντα στους συμπολίτες μου και στην επάρκεια την πολιτισμική του καθενός όσον αφορά την παρουσία τους μέσα στο Αθλητικό Κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ.